Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε ένα ψηφιακό ρολόι πάρα πολύ εύκολα με το Adobe Flash Professional CS 5.5. Ανοίγουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Μέχρι να φορτώσει το πρόγραμμα. Άνοιξε το πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν Action Script. Δεξί κλικ πάνω στο λευκό τετράγωνο. Document Properties. Εδώ βάζουμε 350. Πατάμε το Tab και εδώ βάζουμε 102. Στο background color βάζουμε το βαθύ μπλε και πατάμε OK. Λοιπόν, στο layer που έχει δημιουργήσει εδώ γράφουμε clock. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε στο position and size, γράφουμε 350 και μηδενίζουμε το χ και το y. Λοιπόν, εδώ πάνω γράφουμε clock txt. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ και πρέπει τώρα να γράψουμε, να βάλουμε εδώ και στην βιβλιοθήκη. Για να πάμε λοιπόν στη βιβλιοθήκη, πάμε Endbending Options. Τσεκάρουμε το από το character range το all. Πάμε action script, το export for action script και πατάμε OK. Πάμε λοιπόν στο library και βλέπουμε ότι έχει βγει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κάτω στα φίλτρα, φίλτρες που λέει, να περάσουμε το glow, το blur x το κάνουμε 15 και γίνεται και το blur y 15. Στο color βάζουμε ανοιχτό πράσινο. Από εκεί και πέρα τώρα δημιουργούμε ένα layer ακόμα, το οποίο βέβαια το ονομάζουμε Actions. Πατάμε Enter. Εδώ πάμε στο label πάνω και το ονομάζουμε και αυτό Actions. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να βάλουμε τα Action Script. Το Action Script βέβαια θα σας πω από πού το έχω πάρει. Αντιγραφή. Πάμε πάνω στο Actions. Ανοίγει το Actions. Past. Και το ρολόι μας είναι έτοιμο. Τόσο γρήγορα λοιπόν, τόσο εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε ένα ψηφιακό ρολόι στο Adobe Professional, Adobe Flash Professional CS 5.5.